Θα μιλήσουμε σήμερα για το Universal Credit και επίκαιρα θέματα εργασιακών νομικών θεμάτων, στα οποία πολλοί από εμάς πιστεύω ότι είμαστε, δεν γνωρίζουμε και πολλά πράγματα. Έτσι. Οπότε φέραμε τους ειδικούς να μας μιλήσουν για αυτά. Να πω σε όσους είναι στο chat ότι, και σε όσους έχουν έρθει στην παρέα μας, όποιος θα ήθελε να στείλει κάποιες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του webinar, παρακαλείστε να γράψετε στο chat καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να τις μεταφέρουμε στον Ανδρέα και στον Νίκο. Να πω εν συντομία, ο Ανδρέας είναι ο Managing Director του Status London, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Αγγλικού Δικηγορικού Συλλόγου. Μεταπτυχιακά στη Βρετανία. Έχει διοικήσει δημόσιες υπηρεσίες και διδάσκει σε μαθητές το αγγλικό δίκαιο από το 1998, οπότε πάρα πολλά χρόνια. Και ο Νικόλας ο Ξηρός είναι director της εταιρείας Status London και έχει και αυτός σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο προπτυχιακές και μεταπτυχιακές και έχει παρακολουθήσει διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα μέχρι και στο Harvard University, διαβάζω εδώ πέρα. Και αυτό που ασχολείται εντατικά είναι πνευματική ιδιοκτησία, διαβάζω εδώ, το οποίο νομίζω ότι είναι και πολύ σχετικά πρόσφατο θέμα, έτσι. Τα γραφεία σας είναι και στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω σε εσάς, αν θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ θα σοπάσω και θα φύγω από την οθόνη, έτσι ώστε να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε σήμερα για το Universal Credit και για τα θέματα για πληρεξούσια, όπως είπαμε, και για θέματα εργασιακά στην Αγγλία για τους εργαζόμενους και στη Βορειοδυτική Αγγλία, αλλά φαντάζομαι και ισχύουν και για τους περισσότερους σε όλη την Βρετάνια. Ευχαριστώ και the floor is yours. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε το ποδικό σε αυτή την πολύ ωραία σειρά που ξεκινάτε. Εγώ είμαι ο Νικόλας Οξυρός, Director της Status London Service LTD. Μερία που ιδρύθηκε, ξεκίνησε από το 2010, έχει ξεκινήσει, αλλά νομική εταιρεία έγινε από το 2016 και μετά. Εγώ είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για τα εργασιακά, employment law. Τα θέματα λοιπόν στο εργατικό δίκαιο είναι πάρα πολλά. Έχουν έρθει σε όλα αυτά τα χρόνια που το ασκούμε, πελάτες μας έχουν διάφορα προβλήματα σχετικά με δεδουλευμένα που οι εργοδότες δεν τα πληρώνουν, σχετικά με την νομοθεσία όσον αφορά τη συμπεριφορά μεταξύ έλου και υπαλλήλου και εργοδότη που δεν την γνωρίζουμε και έρχονται και μας ρωτάνε, να τους δώσουμε τις νομικές μας συμβουλές. Θέματα όσον αφορά από employees οι οποίοι είτε είναι constructors, είτε είναι σερβιτόροι, πιο χαμηλόμισθοι που έχουν θέματα πάλι με δουλευμένα, αλλά σε πιο χαμηλά ποσά, που εκεί πέρα είναι να πάνε στο small complaints. Και το πρόβλημα στην Αγγλία είναι ότι οι νομικές υπηρεσίες κοστίζουν αρκετά. Και όταν σε κάποιον, ας πούμε, του χρωστάνε 600, 700, 800 λίρες και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να πάει σε έναν δικηγόρο. Είναι κάτι το οποίο εμείς από την πρώτη στιγμή το εντοπίσαμε. Ναι, παρακαλώ. Πριν πεις, καλησπέρα και από μένα, θα αυτοσυστηθώ σε λίγα λεπτά. Απλά, επειδή ο οικοδεσπότης μας οδηγεί σε αυτοοργάνωση. Απλώς να πω για λόγους καθαρά πρακτικούς ότι η τοποθέτησή σου αφορά στα θέματα employment και θα κρατήσει περίπου 10 λεπτά. Περίπου 10 λεπτά. Και εν συνεχεία θα μιλήσω εγώ για θέματα εξουσιοδοτήσεων πληρεξουσίων και το Universal Credit. Αυτό ως προς την οργάνωση της σημερινής παρουσίασης και βεβαίως θα χαρούμε πολύ να απαντήσουμε και ο Νίκος και εγώ για τα αντίστοιχα θέματα για τα οποία έχει μιλήσει ο καθένας. Αυτά, με συγχωρείς. Μάλιστα, και έλεγα λοιπόν μετά την παρένθεση του συναδέλφου κ. Ανώπου εδώ πέρα ότι έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι
φοβούνται να πάνε σε δικηγόρους. Είναι για αυτά τα ποσά. Είναι ένα θέμα που το έχουμε εντοπίσει εξ αρχής, από την πρώτη μέρα, και προσπαθούμε με πάρα πολλούς τρόπους να ανταπεξέλθουμε σε αυτό και να τους βοηθήσουμε. Σε κάποιες περιπτώσεις τα καταφέρνουμε, σε κάποιες όχι. Αυτά όσον αφορά γενικά για το εργατικό δίκαιο. Τώρα πιο συγκεκριμένα. Ένα πράγμα που παρατηρώ τους τελευταίους 2 μήνες και λόγω του COVID-19 και όλες αυτές τις κρίσεις, βλέπω πάρα πολύ κόσμο να έχει ερωτήσεις στα groups για το Fair Law Agreement. Ρωτάνε διάφορα πράγματα, ποιοι το δικαιούνται, πώς το δικαιούνται, πώς πρέπει να γίνει. Αυτό που θα πω εξ αρχής, πριν πω κάποια σημεία, είναι ότι ο βασικός οδηγός για το Fair Law Agreement είναι όλος στο Gov.UK. Δηλαδή όποιος θέλει να μπει και να δει ακριβώς και έχει ένα καλό επίπεδο αγγλικών, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ που έρχονται εδώ, το επίπεδο δεν είναι καλό. Δεν πειράζει. Είναι φυσιολογικό, λογικό. Είναι όμως όλα εκεί. Και τώρα, κάποια σημεία που θέλω να επισημάνω για το Fair Law Agreement. Αυτό το έθεσε η Βρετανική κυβέρνηση για να μπορέσει να στηρίξει τους, κυρίως τους employees. Δηλαδή να μπορέσουν οι employees να πάρουν, όπως έχουν πει, το 80% του μισθού τους, να το πάρουν, και το υπόλοιπο 20% έρχεται από τους εργοδότες, διότι μέσα σε αυτό το lockdown, όλα αυτά, μέσα σε αυτό το lockdown έχουμε δει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Και οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις δουλεύουν από το σπίτι. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του Fair Law Agreement που θα πω είναι τα εξής, ας πούμε, αρχικά. Ό,τι συμφωνία γίνεται πρέπει να είναι γραπτή. Δεν πρέπει να αρκείστε στα προφορικά λόγια, ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε όχι προφορικά. Πρέπει όλα να γίνονται γραπτά, να υπάρχουν γραπτές αποδείξεις. Και αυτό θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Σε ό,τι και αν κάνει σε αυτό το κράτος, που έχει να κάνει σχέση με επαγγελματικά πράγματα, πρέπει να γίνονται γραπτά. Κλείνω την παρένθεσή μου. Όπως είπαμε, πρέπει να υπάρχουν, η συμφωνία να γίνεται γραπτός. Επίσης, θα πρέπει... θα πρέπει η συμφωνία αυτή που θα γίνει για το Fair Law Agreement να βρίσκεται πάντα σε ξεκάθαρη συνεννόηση με τον εργοδότη, τόσο για το ποσοστό που θα λάβει, λέμε είναι το 80%. Υπάρχουν περιπτώσεις, πάντα με επιφύλαξη το λέμε αυτό, που μπορεί να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη να είναι το ποσοστό μικρότερο. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι απόλυτα παράνομο αν συμβεί, εφόσον έχει συμφωνηθεί και από τα δύο μέλη. Θα πρέπει πάλι να υπάρχει ξεκάθαρη επικοινωνία όσον αφορά για την καταβολή του μισθού, πότε θα γίνει. Και επίσης, ένα τελευταίο πράγμα που θα πω γι' αυτό, είναι ότι το Fair Law Agreement, και θέλω να τονίσω αυτό, πρέπει να γίνεται πάντα σε συνδυασμό με το employment, με το ήδη υπάρχον employment contract, με την ήδη εργατική σύμβαση που έχετε. Δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Το ένα θα συνυπάρχει με το άλλο, θα υπάρχει ένας συνδυασμός. Τώρα, εάν θέλετε να το δείτε το θέμα αυτό, να το δείτε σε πιο μεγάλη πιο αναλυτικά, έχουμε γράψει ένα αντίστοιχο άρθρο στο site μας, Status London, το οποίο εάν πάτε στη σελίδα μας μπορείτε να το βρείτε, να το διαβάσετε, και αν έχετε κάποιες απορίες ή κάτι που δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, ένα θέμα ακόμα που έχουμε λοιπόν μετά το Fair Law Agreement, που έχουμε έρθει τα τελευταία κυρίως 2 χρόνια, 2,5, είναι το συνταξιοδοτικό.
Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι και μας ρωτάνε τι γίνεται με τις συντάξεις εδώ, ποια είναι η κρατική σύνταξη, τι είναι αυτά τα classes, τι είναι τα contributions, τι είναι το νίνο, τι είναι τα νίνο contributions, τι είναι μάλλον τα contributions που βάζουμε στο νίνο. Είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε πλέον πάρα πολύ εξειδικευμένα. Είναι κάτι βέβαια, να το πω γιατί πρέπει να το πω, που μπορείς να το κάνεις και με τον λογιστή σου. Δηλαδή, αν ο λογιστής σου το γνωρίζει το θέμα, μπορεί να σε βοηθήσει. Ιδάλλως, υπάρχουν δικηγόροι όπως είμαστε εμείς εξειδικευμένοι πάνω στο συνταξιωτικό δίκαιο της Αγγλίας, που μπορούν να σας βοηθήσουν, να σας δώσουν μια κατεύθυνση, αν δεν έχετε ξεκινήσει, πώς να ξεκινήσετε, εάν έχετε ήδη ξεκινήσει, τι πρέπει να προσέξετε, σε ποιο έτος θα βγείτε στη σύνταξη, πόσα χρόνια μίνιμουμ πρέπει να μαζέψετε για να βγείτε στη μίνιμουμ σύνταξη, κάτι ένας να το γνωρίζετε, και άλλες ερωτήσεις. Επίσης, ένα θέμα που ερχόμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι ακόμα είναι η μεταφορά χρόνου εργασίας, κυρίως μεταξύ είτε από Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, είτε το αντίθετο. Μπορεί να γίνει, διότι ακόμα η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέρος της Ευρώπης, υπάρχουν οι κοινοτικές οι κανονισμοί που λένε πώς πρέπει να γίνει, γίνεται. Μπορεί να μεταφερθεί και ο χρόνος από Ελλάδα σε Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, όπως είπαμε. Είναι διαδικασίες που μπορούμε να τις κάνουμε και γίνονται. Αυτό θέλω να πω ότι έχει να κάνει κυρίως για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί έχουμε και περιπτώσεις μη Ευρωπαίων πολιτών, όπως άνθρωποι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν έρθει από την Αλβανία στην Ελλάδα με όλα τα σωστά, με την πράσινη κάρτα, έχουν δουλέψει πάρα πολύ χρόνο και έχουν έρθει πάλι εδώ πέρα μετά με βίζα και δουλεύουν. Λοιπόν, αυτοί για να μεταφέρουν τα χρόνια τους, επειδή δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες ακόμα, δεν έχουν κάνει πολιτογράφηση, είναι εδώ με βίζα είτε στην Ελλάδα είτε στην Αγγλία, ισχύουν κάποιες άλλες διατάξεις, αλλά και αυτοί να ξέρουν ότι μπορούν να μεταφέρουν τα χρόνια τους σε όποιο κράτος ευρωπαϊκό θέλουν με τις αντίστοιχες διατάξεις που υπάρχουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τα εργατικά. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ακόμα, δεν μπορώ να τις δω εγώ. Γράψτε και θα τις δούμε. Ελπίζω να σας κάλυψα όσο μπορούσα. Και δίνω τώρα τη σκητάλη στο Θάνο. Πολύ, πολύ ωραία, ευχαριστώ Νικόλα. Παρακαλώ, Θάνο. Να επαναλάβω ότι όσοι θέλουν να γράψουν κάποια ερώτηση, το πιο εύκολο αυτή τη στιγμή για μας είναι στο chat, το group chat που έχει το Zoom, συνήθως δεξιά της οθόνης σας, να αρχίσετε να γράψετε την ερώτησή σας για να μπορέσουμε να τη μεταφέρουμε μετά στον Νικόλα και στον Ανδρέα. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε με τον Ανδρέα και το Universal Credit και γυρνάμε ξανά για να δούμε τις όποιες ερωτήσεις υπάρχουν. Πόσοι μας παρακολουθούν? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 10 άτομα. Ωραία. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε για την πάρα πολύ θετική πρωτοβουλία σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία, να υπακολουθήσουν πολλές παρόμοιες. Ευχαριστούμε όλους εσάς που δηλώσατε συμμετοχή και είστε εδώ αυτή τη στιγμή μαζί μας. Είμαι ο Ανδρέας Ανόπουλος, Managing Director στην Status London και όπως είπαμε και στην αρχή, δικηγόρος Αθηνών και Λονδίνου. Ήθελα και με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά όσους θα ακούσουν αυτό το σεμινάριο, αυτήν την δημόσια εμφάνισή μας,
να ευχαριστήσω θερμά τις χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες, Ελλήνων αλλά και ελληνόφωνων συμπολιτών μας για την πολύ θερμή υποδοχή της εταιρείας που απέδειξε ότι ήρθε η εταιρεία μας να καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπήρχε. Ένα τεράστιο κενό στην παροχή νομικών υπηρεσιών, αξιόπιστων νομικών υπηρεσιών, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην Βρετανία και με αυτό θα ασχοληθούμε πολλές φορές στο μέλλον και μέσα από το Facebook group μας, που είναι το Greek Legal Solidarity UK, και βεβαίως καλούμε όλους όσους μας βλέπουν είτε αυτή τη στιγμή ζωντανά είτε αργότερα από αναμεταδόσεις να γίνουν μέλη και στο Hellenic Community of Manchester φυσικά, αλλά και στο Facebook page, στο Facebook group, το Greek Legal Solidarity. Υπήρχε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κενό. Υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι μόνο στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες, αλλά εμείς ζούμε και εργαζόμαστε εδώ και γι' αυτό μιλάμε για αυτό που ισχύει εδώ. Η πρόσβαση στις νομικές υπηρεσίες είναι δύσκολη. Και είναι δύσκολη διότι για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι κάποιοι δεν ομιλούν, δεν χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα σε τόσο ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να καταλαβαίνουν τους νόμους και τις αναρτήσεις στο άριστο, στην άριστη ιστοσελίδα, θα πρέπει να το τονίσω αυτό, στην άριστη ιστοσελίδα του Gov.UK, είτε γιατί δεν μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα σε τέτοιο επίπεδο, είτε διότι η πρόσβαση στις νομικές υπηρεσίες είναι πάρα πολύ ακριβή. Κατά μέσο όρο, ένα ραντεβού με ένα δικηγόρο στο Λονδίνο, κατά μέσο όρο, στοιχίζει 200 με 250 λίρες, το λιγότερο. Όταν λοιπόν, και το έθιξε και ο Νίκος πριν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορές με τον εργοδότη τους, με τον σπίτι νοικοκύρη τους, 600 λίρων, 1000 λίρων. Όταν λοιπόν πρέπει να πας να δεις έναν δικηγόρο και να τον πληρώσεις 250 λίρες για μία ώρα και όχι για να σου το λύσει το θέμα, για να σε ακούσει, υπάρχει μια αποθάρρυνση στους πολίτες να αναζητήσουν και να δεχτούν υπηρεσίες νομικές αξιόπιστες. Η Status London, θα σας πω και δύο λόγια στο τέλος γι' αυτό, ήδη επεξεργάζεται ακολουθώντας τα βήματα του SRA, του Δικηγορικού Συλλόγου της Αγγλίας, ένα τεράστιο project, σχέδιο είναι η λέξη για το project, που θα καταπολεμήσει την περιορισμένη πρόσβαση των Ελλήνων και των Ελληνόφωνων σε νομικές αξιόπιστες, νομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν ολοκληρωθεί, θα είναι χαρά μας να δώσουμε λεπτομέρειες και μέσα πρώτα από το Hellenic Community of Manchester. Τονίζουμε και στο group μας των Ελλήνων και των Ελληνόφωνων. Το τονίζουμε αυτό. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν είναι Έλληνες στην ηθαγένεια, δεν έχουν γεννηθεί από Έλληνες γονείς ή δύο Έλληνες γονείς ή έναν Έλληνο, όμως ωστόσο αγαπούν την Ελλάδα και μιλούν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Απευθυνόμαστε φυσικά και σε αυτούς και είναι ευπρόσδεκτοι. Θα ξεκινήσω, όπως είπα, θα σας μιλήσω για πολύ λίγο για πληρεξούσια εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ.
Και εν συνεχεία θα αναφερθώ στο Universal Credit που ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε γι' αυτό και σίγουρα θα περιμένουν και κάποιοι να ακούσουμε και συγκεκριμένους αριθμούς, νούμερα κτλ. Σας κρατάω σε μια μικρή αγωνία λοιπόν. Θα πω και κάποια tips θα πω για το Universal Credit. Να υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις, αλλά θα το ξεκαθαρίσω και εδώ. Άλλο είναι η υπεύθυνη δήλωση, άλλο είναι η εξουσιοδότηση, άλλο είναι το πληροεξούσιο. Η υπεύθυνη δήλωση δηλώνεις κάποια στοιχεία ή βεβαιώνεις, γράφεις μια βεβαίωση ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, παντρεμένος και έχω δύο παιδιά ηλικίες 8 και 12 ετών ή ζω και εργάζομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το δηλώνεις αυτό υπευθύνως σε μια αρχή, σε μια εταιρεία ακόμα ή σε μια δημόσια υπηρεσία ή σε μια εταιρεία. Αυτό είναι η υπεύθυνη δήλωση. Η εξουσιοδότηση, η απλή εξουσιοδότηση είναι εγώ ο Ανδρέας Ανόπουλος, κάτοικο τάδε, εξουσιοδοτώ τον κύριο Νικόλα Αξιρό, κάτοικο τάδε, όπως παραλάβει τα έγγραφα που με αφορούν από το Ληξιαρχείο Αθηνών ή τον εξουσιοδοτώ να διεκπαιρεώσει την μεταβίβαση του αυτοκινήτου μου διότι εγώ είμαι στην Αγγλία. Και το ένα και το άλλο, ακούστε με, πλέον εδώ και 2-3 μέρες μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από το gov.gr. Δυστυχώς μέσα σε όλα αυτά που γίνονται δεν προσέχουμε όσο πρέπει, δεν δίνουμε σημασία δηλαδή, αυτό θέλω να πω, αυτό το επαναστατικό βήμα το οποίο έρχεται να συμπληρώσει το προηγούμενο επαναστατικό βήμα που ήταν η δημιουργία των ΚΕΠ. Από εδώ και 2-3 μέρες λοιπόν οι έχοντες ένα username και ένα password από μία από τις 4-5 μεγάλες τράπεζες της Ελλάδας ή τα στοιχεία τους από το TaxisNet έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο gov.gr και να κάνουν μία εξουσιοδότηση χωρίς να απαιτείται η σφραγίδα κανενός. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται πια να έχουμε άγχος να πάμε στο προξενείο μας ή στην πρεσβεία, στα προξενεία, στα κατατόπους προξενεία. Η πρεσβεία και υποθέτω όλα τα προξενεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ανακοινώσει αυτή την εξέλιξη. Υπάρχουν βέβαια πολίτες οι οποίοι πιθανώς να μην είναι σίγουροι για το κείμενο που πρέπει να γράψουν σε μια υπεύθυνη δήλωση, σε μια αξιοδότηση. Σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε. Εάν είναι κάτι απλό, με μεγάλη να μας στείλετε ένα email στο email της εταιρείας που είναι παντού στο site μας, στην ιστοσελίδα μας και να σας αν είναι κάτι πιο σύνθετο, θα υπάρξει μια ελάχιστη χρέωση. Τώρα, όσον αφορά τα πληρεξούσια. Το πληρεξούσιο είναι κάτι πιο σοβαρό. Και ιδίως εδώ αναφέρομαι στο ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο συνήθως αφορά μεταβίβαση ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση, είτε θα πρέπει να γίνει το ειδικό πληρεξούσιο μέσα από τη διαδικασία ραντεβού στο ακατοτόπους προξενία, είτε μπορείτε να απευθυνθείτε και σε δικηγόρους, δηλαδή εμείς ως γραφείο το κάνουμε αυτό, αλλά θα πρέπει πρώτα να συνεννοηθείτε με τον συμβολιογράφο σας για να είναι ενήμερος ότι οι δικηγόροι, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συμβολιογραφικές πράξεις. Αυτά ήθελα να τα ξεκαθαρίσω. Ευχαρίστω που απαντήσω ερωτήματα. Universal Credit.
Το Universal Credit είναι ένα benefit, το βασικό πλέον benefit το οποίο παρέχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει αντικαταστήσει 3-4 παλιότερα benefits. Το housing benefit που δινόταν ξεχωριστά, ένα benefit που δινόταν όταν έψαχνες για δουλειά ή όταν το unemployment κτλ. Αυτά ενοποιήθηκαν 4-5 benefits και έγινε πλέον το universal credit. Είναι πολύ καινούργιο σύστημα και δυστυχώς για αυτούς, αν και εξ όσων πληροφορούμαστε από πολλούς πελάτες μας, και η online παροχή της υπηρεσίας εξελίσσεται πολύ ομαλά και πολύ ικανοποιητικά. Ενώ δηλαδή μέχρι τα μέσα Μαρτίου έπρεπε ο ετών Universal Credit να πάει στο Job Center της περιοχής του, τώρα πια μπορεί όλη την διαδικασία να την κάνει online από το Gov.UK, έτσι, Gov.UK, Universal Credit, και το Universal Credit σε πάει κατευθείαν στη σελίδα και έχει όλα τα βήματα. Τα βήματα αυτά, έχουν ως εξής. Θα πρέπει να έχει μαζί του κανείς τον αριθμό του λογαριασμού του, του βασικού του λογαριασμού. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στο οποιοδήποτε εισόδημα έχει. Εάν είναι μισθωτός, τα pay slips. Αν είναι self-employed, κάποια στοιχεία της εταιρείας του. Θα πρέπει να έχει μαζί του μία ταυτότητα. Το διαβατήριό του, το driving license, το δίπλωμά του ή έστω μία κάρτα τραπεζική. Θα πρέπει να έχει στοιχεία για το που μένει. Το συμβόλαιο, εάν είναι ενοικιαστής. Και στοιχεία βέβαια του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Εάν πληρώνει το council tax, όταν πρέπει να πληρώσει το council tax, Εάν ο πολίτης έχει υποχρέωση ο ίδιος ο ετών, γιατί μπορεί να έχει υποχρέωση κάποιος άλλος να πληρώσει το council tax, θα πρέπει να έχει τα στοιχεία του council tax. Με αυτά τα στοιχεία και φυσικά εάν υπάρχουν κάποιοι που ζουν μαζί του ή αν υπάρχουν κάποια εξαρτώμενα μέλη, κάποιος αμαία, άτομο με ειδικές ανάγκες ή παιδί, πρέπει να έχει τα στοιχεία αυτά να τα δώσει. Μπαίνεις λοιπόν και κάνεις ένα account, ένα λογαριασμό. Σε ρωτάει τα στοιχεία σου, πώς σε λένε, την ηλικία, αν έχεις κάποια θέματα υγείας, αν έχεις κάποια ιδιαιτερότητα, πώς τη δεύεις, πού μένεις, τι πληρώνεις, τι εισοδήματα έχεις, εάν είσαι μόνος, single ή αν ζεις με κάποιον άλλον. Δημιουργείς username, password και βάζεις και μία λέξη που θυμάσαι ως συνθηματική. Αυτά τα τρία πράγματα, το username, το password και μία λέξη, σου τα ζητάει το Universal Credit πάντα όταν μπαίνεις μέσα. Για να δεις, τα πάντα είναι αποτυπωμένα σε μία πάρα πολύ καλά σχεδιασμένη σελίδα που έχει μία στήλη to do list, έτσι, και μία στήλη journal όπου μπορείς να όπου φαίνεται το όνομα του case worker, του υπαλλήλου που χειρίζεται την υπόθεσή σου ή το δικό σου αντίστοιχα, πότε γράφει ο ένας, πότε γράφει ο άλλος και στην άλλη στήλη γράφει ο καθένας τι έχει να πει στον άλλον. Η επικοινωνία είναι άριστη online. Έχοντας αυτά τα στοιχεία, μπορεί κανείς να κάνει την αίτησή του. Ποιος μπορεί να κάνει την αίτησή του? Θεωρητικά οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε είναι πάνω από 18 χρονών και νόμιμος κάτοικος του κράτους. Λέω νόμιμος κάτοικος του κράτους. Δεν εννοώ ούτε απαραίτητος κάτοχος διαβατηρίου, ούτε απαραίτητος
settled status, ούτε απαραίτητος με την... λέω νόμιμος κάτοικος. Και μερικές φορές και κάποιοι 16-17 χρονών δικαιούνται να κάνουν αίτηση. Προσοχή, από την ημέρα που θα κάνετε την αίτηση μέχρι την ημέρα που θα πάρετε τα χρήματα, εφόσον τα δικαιούστε, θα περάσουν περίπου 40 με 45 μέρες. Επομένως, αν κανείς έχει αυτά τα χρήματα μεγάλη ανάγκη, θα πρέπει αυτό το διάστημα να το υπολογίσει. Βεβαίως, το κράτος δίνει τη δυνατότητα να ζητήσει κανείς εξ αρχής ένα έκτακτο βοήθημα για να τα βγάλει πέρα μέσα σε αυτές τις 40-45 μέρες. Είναι ένα ποσό, εξαρτάται από την περίπτωση του καθενός, 300, 400, 500 λίρες, τα οποία το κράτος θα στα κρατήσει λίγα-λίγα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα έναντι του ποσού που θα πάρεις, λίγα-λίγα από το ποσό που θα παίρνεις ως Universal Credit κάθε μήνα. Αν πάρεις, ας πούμε, 500 λίρες, θα σου αφαιρεί 40 λίρες περίπου το μήνα για 12 μήνες. Θέλω να είμαι σαφής. Λένε πολλοί, κατηγορούν πολλούς ως μπενεφιτάκηδες. Δεν υπάρχουν μπενεφιτάκηδες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και όσοι λαμβάνουν δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να είναι ειλικρινείς. Εμείς εδώ μιλάμε ούτε ως ψυχαναλυτές, ούτε ως εξομολογητές. Μιλάμε ως δικηγόροι. Φυσικά και υπάρχουν μυστικά στην αίτηση για το Universal Credit. Θα σας πω στο τέλος μερικά από αυτά. Φυσικά και δεν σε ρωτάει το κράτος εάν εσύ έχεις και 10 διαμερίσματα στην Αθήνα ή εάν έχεις και μία φυλίδα γεμάτη με χρυσά κοσμήματα. Όμως, να ξέρετε ότι όπως μπορεί το HMRC να κάνει έλεγχο στην οποιαδήποτε εταιρεία και στον οποιοδήποτε πολίτη υποβάλλει φορολογική δήλωση, έτσι μπορεί και σε αυτόν που παίρνει το Universal Credit να του ζητήσει ανά πάσα στιγμή την άδεια, την έπληση για να κάνει έλεγχο. Να το έχετε υπόψη σας, τα στοιχεία που θα δίνετε να είναι ειλικρινή. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχει υποχρέωση, και αυτό το δηλώνεις όταν κάνεις την αίτηση, ότι για κάθε αλλαγή, σημαντική αλλαγή στη ζωή σας, αν αλλάζεις δουλειά, αν αλλάζει ο μισθός, αν αλλάζεις το σπίτι, αν αντί να είσαι single τώρα πια ζεις με κάποιον ή απέκτησες ένα παιδί ή δεύτερο παιδί, πρέπει να ενημερώνεις το Universal Credit, γιατί αυτό θα επιφέρει κάποια θετική ή αρνητική εξέλιξη ως προς το ποσό που λαμβάνεις. Τα στοιχεία που θα έχετε μαζί σας, σας τα είπα. Αυτό που θα ρωτήσουνε και ηλεκτρονικά και στο τηλέφωνο που ακολουθεί οπωσδήποτε μετά την αίτηση, μετά από 10-15 μέρες, ακολουθεί ένα τηλεφώνημα που επιβεβαιώνει ο υπάλληλος τα στοιχεία που δήλωσες στην αίτηση. Πολύ μεγάλη σημασία έχει το τι λεφτά παίρνει κανείς για να μπορέσει να ζητήσει. Δεν μπορείς δηλαδή να παίρνεις 1.500-2.000 λίρες το μήνα εάν είσαι single, έτσι, εάν είσαι με 8 παιδιά, προφανώς και μπορείς να πάρεις κάποιο βοήθημα. Αλλά εάν είσαι single και παίρνεις 1.500-2.000 λίρες, φυσικά και η αίτησή σου λογικά θα απορριφθεί. Μας ακούτε να λέμε συνέχεια λογικά, μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν είναι γιατί οι δικηγόροι αποφεύγουν, είναι γιατί κάθε περίπτωση στα νομικά είναι μοναδική και είναι πολύ δύσκολο να δώσεις και τιμή ακόμα. Λένε πολλοί, μα αφού φύγει ο γνωστός μας και του είπατε τόσο. Του είπαμε τόσο γιατί μπορεί να ήταν πολύ πιο εύκολη η περίπτωση του, που μπορεί να ήταν πολύ πιο λίγα τα χαρτιά του, να μην είχε τις δυσκολίες που μπορεί να έχεις εσύ. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τη δική του κατάσταση, τις δικές του υποχρεώσεις. Γι' αυτό και πάντα μας ακούτε να λέμε
μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τόσο κλπ. Ενδεικτικά λοιπόν, κάποιος ο οποίος έχασε τη δουλειά του, κάποιος ο οποίος έπεσε πάρα πολύ το εισόδημά του λόγω του κορονοϊού, φυσικά και μπορεί να κάνει αίτηση για Universal Credit. Ένα ενδεικτικό είναι να μην υπάρχει την ώρα που κάνεις την αίτηση αποταμίευση σε λογαριασμό πάνω από 6.000. Άρα όσο πιο κάτω από τις 6.000 είμαστε, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι θα πάρουμε το Universal Credit. Και όταν είμαστε σε ζευγάρι ή οικογένεια, το όριο αυτό ανεβαίνει στις 16.000 λίρες να υπάρχουν εκείνη την ώρα σε κατάθεση που κάνεις την αίτηση. Έρχομαι λοιπόν να πω ότι εκτός από το βοήθημα που δίνει, θα πω σε λίγο πολύ συγκεκριμένα νούμερα, το Universal Credit μπορεί να καλύψει και άλλα έξοδα που μπορεί να έχει κανείς. Όπως ας πούμε μπορεί να δώσει ένα ποσό έναντι του ενοικίου ή μπορεί και όλο το ενοίκιο που έχει κάποιος, όχι βέβαια για να μπαίνει στο Chelsea σε δίπατο με 3-4 κρεβατοκάμαρες, σε ένα λογικό διαμέρισμα, εφόσον ζητάει το Universal Credit. Επίσης, μπορεί να πάρει χρήματα, όχι μόνο για το ενίκιο, μπορεί να πάρει χρήματα, ένα βοήθημα για το Council Tax. Θα τον παραπέμψει μία υπηρεσία στην άλλη και είναι πολύ εύκολο να γίνει. Επίσης, μπορεί να πάρει ένα βοήθημα για τα παιδιά του, σαν χαρτζηλίκι ή για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο ή κάποιο έξτρα ποσό για ένα αμαία, ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που μπορεί να χρήζει φροντίδας μέσα στο νοικοκυριό. Υπάρχουν δηλαδή πολλές κατηγορίες που καλύπτονται με κάποια ποσά. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα βοήθημα. Δεν ενισχύει τους ανθρώπους στο να μην βρουν δουλειά. Η λογική των benefits είναι να οθούν τους πολίτες να βρουν δουλειά και όχι να ζήσουν με το επίδομα, με τα benefits. Ένα ενδεικτικό που θα σας δώσω είναι ότι όταν είσαι, ας πούμε, single πάνω από 25, συνήθως αυτή είναι η κατηγορία των Ελλήνων και των Ελληνόφωνων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσό που παίρνουν, που μπορούν να πάρουν, το maximum είναι 410 λίρες το μήνα, χωρίς τα υπόλοιπα, έτσι, έναντι του ενοικίου ή έναντι άλλων υποχρεώσεων. Εάν, ας πούμε, κάποιος είναι με σύζυγοι ή είναι με ζευγάρι, είναι άνω των 25, είναι γύρω στις 600 λίρες. Οπότε, και ένα τελευταίο, για να μην σας κουράζω, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλη προσοχή την ώρα που κάνετε την αίτηση, την ημέρα που κάνετε την αίτηση, τι λεφτά υπάρχουν στο λογαριασμό σας και τι εισοδήματα θα υπάρξουν από την ημέρα που κάνετε την αίτηση και για τις επόμενες 30 ημέρες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτός θα είναι ο μήνας υπολογισμού του Universal Credit σας και θα σας ακολουθεί, εάν και εφόσον είναι επιτυχημένη η αίτησή σας, για πάρα πολύ καιρό. Αυτή η βάση, η οικονομική βάση, διότι πρέπει να πάρουν μία βάση υπόψη τους οι υπάλληλοι του Universal Credit, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αν γίνει ένα λάθος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστά η αίτηση από την αρχή. Δεν είναι δύσκολη, έχει κάποια μυστικά. Ένα είναι αυτό πολύ βασικό, προσοχή την ημέρα που κάνετε την αίτηση, πόσα χρήματα υπάρχουν στο λογαριασμό σας και πόσα χρήματα θα μπουν σε αυτόν τον λογαριασμό τις επόμενες 30 μέρες και φυσικά μην ξεχνάτε ότι μέχρι να πάρετε το πρώτο Universal Credit μεσολαβούν περίπου 40-45 μέρες, μπορείτε όμως να ζητήσετε ένα έκτακτο εισόδημα το οποίο θα αποπληρώσετε σιγά σιγά. Και να μην ξεχάσω να πω ότι η Status London από τις 15 Μαρτίου που ξέσπασε η υγειονομική κρίση με τον κορονοϊό μέχρι και τις 31 Μαΐου προχτές που μας πέρασε παρήχε στο βαθμό που μπορούσαμε λόγω και των άλλων υποχρεώσεών μας
δωρεάν υπηρεσίες σε πολλές δεκάδες συμπολιτών μας που χρειάστηκαν μία βοήθεια ή καθοδήγηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κούρασα λίγο παραπάνω, αλλά ήθελα να πω και για τις αξιολογήσεις, γιατί ξέρω ότι απασχολούν ως θέμα πολλούς συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά τα ερωτήματά σας. Ευχαριστούμε, Ανδρέ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι για να μην σας κουράσουμε. Έχω ερωτήσεις που μου έχουν σταλεί προσωπικά. Έχουμε και ερωτήσεις και στο chat. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία που είναι πάνω στο Universal Credit και άλλη μία που είχα εδώ. Ρωτάει ο Πέτρος, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορείς να πάρεις το Universal Credit εάν είσαι σε άδεια άνευ απολαβών. Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μάλιστα. Okay. Πολύ σύντομο, πολύ και πολύ... Δεν θέλω να καταναλώσω χρόνο για να πω περισσότερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που θα κάνει ο Πέτρος, αν άκουσα καλά, την αίτηση, είναι προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εισόδημα. Δεν έχει απολαβές. Είναι άνευ αποδοχών. Άρα λοιπόν αυτό θα το δηλώσει. Είπα προσοχή την ημέρα που κάνεις την αίτηση και για τις υπόλοιπες 30 μέρες. Πολύ ωραία. Μία άλλη περίπτωση, την οποία έχω προσωπικά δει και μας έχουν ρωτήσει και εμάς, είναι τι γίνεται στην περίπτωση που Έλληνες ή Ελληνόφωνοι, στην περιοχή μας και ειδικά στο Μάντσεστερ, το έχουμε παρατηρήσει, δουλεύουν αυτό που λέμε σε εισαγωγικά μαύρα. Σε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και αν αυτοί δικαιούνται universal credit. Αν είναι πολύ μεγάλο το θέμα, δεν θα ήθελα να το αναλύσουμε, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μία ιδέα γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς το μαύρο δεν το ακούσαμε. Ποτέ. Εμάς μας ρωτάτε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει εισόδημα. Δεν αποδεικνύεται ότι έχει εισόδημα. Δεν έχει εισόδημα. Άλλωστε το υπενήχθηκα στην τοποθέτησή μου. Το Universal Credit δεν σου κάνει ορό αληθείας. Δηλαδή δεν ρωτάει αν ο πατέρας σου σου στέλνει και 500 λίρες το μήνα. Ή αν, ξέρω εγώ, ο φίλος σου ή φίλη σου σου έχει δώσει κάτι. Αυτό δεν σου το ρωτάει. Σε ρωτάει τι εισοδήματα έχεις. Είτε από την επιχείρησή σου, από το μαγαζί σου, είτε ως μισθωτός. Τι απολαβές έχεις. Ή η σύνταξή σου. Ή τι έχεις επίσημο. Απάντησα. Πολύ καθαρό. Ευχαριστώ. Επίσης, αν είσαι property owner, δικαιούσαι universal credit, αν είσαι unemployed. Είπα, επίσης, εξαρτάται τι property είναι. Γι' αυτό είπα ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δηλαδή, αν αυτό το property είναι ένα στούντιο, προφανώς υπηκάζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορεί ο άνθρωπος να ζητήσει. Εάν είναι όμως ένα mansion, ας πούμε, ή ένα detached κάπου σε μια περιοχή με 3-4 κρεβατοκάμαρες και το νοικιάζει ή έχει 3-4 διαμερίσματα και το... Και προφανώς θα δυσκολευτεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχετε απαντήσει ήδη σε μια ερώτηση όσον αφορά τυχόν εισοδήματα από Ελλάδα. Μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, είπατε, να σας ρωτήσουν ποια είναι αυτά τα... αν εισπράτεται ενίκεια ή τέλος πάντων... Για το Universal Credit, αν εισπράτε ενίκεια ή αν έχετε κάποια εισοδήματα στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι μπορεί, όπως είπατε, το HMRC να σας κάνει αυτή την ερώτηση, σωστά? Mm-hmm. Okay. Και... Εντάξει. Και επίσης έχουμε και δύο... Έχουμε, ναι? Κοιτάξτε, οι δικηγόροι, ιδίως όταν δημοσίως ομιλούν, δεν συμβουλεύουν τους πολίτες ποτέ, ούτε και ιδιωτικά όταν μιλάμε, τους συμβουλεύουμε να παρανομήσουν προς Θεού. Απλά ιδιωτικά μπορεί να βρούμε μια άλλη διάταξη ή να βασιστούμε σε κάτι που μπορεί να νομιμοποιήσει την ενέργεια κάποιου ανθρώπου. Δεν θα πούμε ποτέ δημόσια ότι ναι, παρανομήστε προς Θεού. Ποτέ δεν θα το πούμε αυτό. Ποτέ δεν θα το πούμε αυτό. Ούτε ιδιωτικά, ούτε δημόσια να το πούμε. Αλλά εγώ σας είπα στην τοποθέτησή μου από εμπειρίες προσωπικές πελατών τι ρωτάνε οι case workers. Δεν πρόκειται να σε ρωτήσει ο case worker πόσα διαμερίσματα έχεις στη Μύκονο. Γιατί? Διότι έχουν μια λογική. Δηλαδή σου λέει αν έχεις 10 σπίτια στη Μύκονο και τα νοικιάζεις, θα αφήσεις να πάρεις τώρα για να credit. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν μια λογική οι άνθρωποι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Όσον αφορά συνταξιοδοτικό, έχω μία γρήγορη ερώτηση. Μπορούν να μεταφερθούν ένσημα συνταξιοδοτικής ασφάλισης από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, π.χ. ένσημα ΙΚΑ? Ναι, ναι, ναι. Το είπα και εξ αρχής. Υπάρχουν οι κοινοτικές οδηγίες που η μεταφορά γίνεται. Είναι κάτι που ως γραφείο, επειδή το γραφείο μας στην Αθήνα κάνει 2-3 συγκεκριμένα πράγματα, αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε η απάντηση είναι ναι, γίνεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αν υπάρχει θέμα προς μέτρησης του εισοδήματος, νομίζω ίσως το έχετε απαντήσει, αλλά θα ήθελα να το θέσω για να είναι ξεκάθαρο. Αν υπάρχει θέμα προς μέτρησης του εισοδήματος του ή της συντρόφου, για να έχει κανείς δικαίωμα στο Job Seekers Allowance. Φαντάζομαι είναι κομμάτι του Universal Credit πλέον, σωστά? Ναι, δεν είναι ξεχωριστό πια. Κοιτάξτε. Ξεδικαίωμα. Ναι, όχι, χαίρομαι εγώ. Χαίρομαι, απλά και καλά κάνουν όσοι μας βλέπουν. Όθουν να πούμε και λίγο το κάτι παραπέρα, που δημοσίως δεν μπορείς εύκολα να το πεις. Επισήμως η διαδικασία σε ρωτάει αν είσαι single ή σε ζευγάρι. Αν είσαι μόνος, αν ζεις μόνος ή αν είσαι με κάποιον σύντροφο, σύζυγο κτλ. Εάν δηλώσεις ότι είσαι μαζί με κάποιον, είσαι υποχρεωμένος να δώσεις στοιχεία και για αυτόν τον κάποιον. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο, ευχαριστούμε. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος όσον αφορά και τις ερωτήσεις. Είχαμε αρκετές και είχαμε περιορισμένο χρόνο, αλλά νομίζω ότι τις απαντήσατε ξεκάθαρα και πολύ σύντομα. Και μείναμε και σε πολύ λογικά πλαίσια χρόνου, βάσει και των πολύ ενδιαφέροντων πραγμάτων που είχατε να πείτε. Ακούστε, εμείς είμαστε, σας είπα, από 15 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου, εξυπηρετήσαμε πάρα πολλές δεκάδες ανθρώπων οι οποίοι μας ρωτάγανε μικρότερα ή πιο δύσκολα θέματα, ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο τώρα της δωρεάν εξυπηρέτησης. Εάν κάποιοι από αυτούς που μας βλέπουν, είτε ζωντανά αυτή τη στιγμή, είτε αργότερα, μαγνητοσκοπημένα, και τους δημιουργηθούν κάποια θέματα, δεν είναι κόπος, δεν παίρνουμε κεφάλια, να μας γράψουν ένα ερώτημα, να μας γράψουν. Βεβαίως, βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω από εκ μέρους του Hellenic Community of Manchester για το χρόνο σας και την διάθεσή σας έτσι να κάνουμε αυτό το webinar, γιατί νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικό και χρονικά. Να σας ευχηθώ να είστε καλά, να μείνετε καλά και βάσει αυτής της δύσκολης κατάστασης και σε όσους μας παρακολουθήσαν και θα μας παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένα. Και κλείσεις, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω, το λέω σε κάθε συνέντευξη που δίνουμε, να πω αυτό και να κλείσει την εκπομπή. Και το λέω γιατί πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει και είναι για το καλό του. Επειδή παρατηρώ στα group ότι έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις, γράφουν ο κόσμος, δίνει πάρα πολλά ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, είτε σε πολύ μικρά group, είτε σε πάρα πολύ μεγάλα group. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, Θάνο, δεν μπορείς να ξέρεις μέσα σε αυτούς τους 500 ή στους 100.000 ποιοι είναι μέσα, πού είναι, πού έχουν μπει, ποιος τους έχει βάλει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν ανατρέξετε παλιότερα στις ειδήσεις, θα δείτε ότι το ΣΔΟΕ, για να βρει αυτούς που δεν δηλώνανε τα διαμερίσματα στο Airbnb, πήγαινε στην πλατφόρμα και έκανε τυπικές κρατήσεις και τους έπιανε. Ποιος λοιπόν λέει ότι το αντίστοιχο δεν μπορεί να συμβαίνει και στα group? Οπότε, να γράφει ο κόσμος εννοείται, αλλά να προσπαθήσουν για το καλό τους να μην δίνουν πάρα πολλά προσωπικά δεδομένα τόσο δημόσια. Θέλω να το τονίσω κάθε φορά αυτό. Είναι για το καλό τους. Ναι, είναι για το καλό τους. Δηλαδή, μετά... Λέει, πώς με βρήκανε, πώς με καταλάβανε. Αν έχουμε ένα λεπτό... Ένα λεπτό έχουμε. Οι Έλληνες συνήθως έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Θέλουν να δείξουν μερικοί, όχι όλοι. Όχι όλοι. Θέλουν να κάνουν τον έξυπνο, ότι εγώ παίρνω, ξέρω εγώ, το 80% μέσω του φέρνω και πάω στην Ελλάδα. Ας πούμε, δύο μήνες θα πάω στην Ελλάδα. Δεν είναι νόμιμο αυτό.
Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το γράφεις σε group δημοσίως. Ούτε να πεις ότι α, εγώ ξέρω εγώ κατάφερα και πήρα αυτό το benefit και παρόλα αυτά. Δεν είναι νόμιμο αυτό. Πρέπει να είμαστε νόμιμοι και να ακολουθούμε τις διαδικασίες. Αυτά. Δεν. Τώρα το να πας για 10 μέρες στην Ελλάδα και να έχεις συνοηθεί με την εταιρεία σου και να είσαι σε φέλο, δεν θα σου πάρουν. Η συνεννόηση δεν είναι απαγορευτικό. Για να μην τρομάζουν. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Έρχονται και διακοπές, ελπίζουμε για όλους. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.